θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα το 85% της ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσμίως καλύπτεται από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή από άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 να αλλάξει το ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάει πολύ γρήγορα στην πράσινη ενέργεια είναι κατά την άποψή μας εξωπραγματική. Χωρίς να αμφισβητούμε τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας, γύρω στο 20%, είναι λίγο δύσκολο από το 20% να πάμε στο 40% και στο 50% που ορισμένοι θέλουν μέσα σε 10 χρόνια. Υπάρχουν επιπτώσεις σοβαρές στην ισορροπία του συστήματος, διότι το υπόλοιπο ενεργειακό σύστημα, ιδίως στην ηλεκτροπαραγωγή, καλύπτεται από άνθρακα, από φυσικό αέριο και πολύ λίγο από πετρέλαιο και κυρίως και από πυρηνική ενέργεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι μια πιο ισομερής κατανομή στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι αρνητικές επιπτώσεις που βιώνουμε σήμερα με την απότομη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει, κατά την άποψή μας πάλι, να υπάρξει μια αναθεώρηση της σημερινής στρατηγικής με μια πιο ομαλή και πιο σταθερή είσοδο των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έτσι και αλλιώς, σε κάθε περίπτωση, για να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να υπάρχει το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια ή ο άνθρακας ή και τα τρία μαζί, για να παρέχουν το λεγόμενο φορτίο βάσης. Χωρίς φορτίο βάσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια λειτουργική σύμπραξη και όχι άρνηση. Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, τα κοιτάσματα νότια και δυτικά της Κρήτης, είχαμε μια αποχώρηση της Ισπανικής εταιρείας. Η Total θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο κάποιες ερευνητικές γεωτρήσεις. Δεν προχωρούν, μήπως μας καλλιεργούνται αυταπάτες και σε εμάς εδώ στην Κρήτη ότι θα. Τελικά είναι μεγάλα τα κοιτάσματα. Υπάρχουν δύο θέματα. Οι εν λόγω εταιρείες, που είναι η κοινοπραξία, ExxonMobil, Total, ΕΛΠΕ, έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο και έχουν κυρωθεί με νόμο το 2008-2019. Βάσει αυτής της σύμβασης έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να κάνουν τις σεισμικές έρευνες και τις γεωτρήσεις. Ακόμα βρίσκονται στο επίπεδο το αρχικό των σεισμικών ερευνών. Όμως, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, όχι μόνο από τις εταιρείες αλλά και προηγούμενα, έχουν εντοπιστεί αρκετοί ερευνητικοί στόχοι, υποσχόμενοι, όχι ένα σχεδίο, μιλάμε πάνω από 30 στόχους σε όλη την περιοχή, νότια και δυτικά της Κρήτης. Άρα δεν υπάρχει θέμα αν διατηρείται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον σαφέστατα διατηρείται, διότι η γεωλογική δομή των στόχων που έχουν εντοπιστεί είναι παρόμοια με τη γεωλογική δομή άλλων πεδίων κάτω στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, οι οποίες αποδεδειγμένα περιέχουν ποσότητες φυσικού αερίου. Άρα είναι θέμα χρόνου, αλλά είναι και θέμα και πολιτικής στήριξης και βούλησης να ενθαρρύνουν τις εταιρείες, αν θέλετε, να τους ζητήσουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Τώρα που αντιμετωπίζουμε θέμα με το φυσικό αέριο και ο Πρωθυπουργός μας έχει αρχίσει να μιλάει ήδη δειλά-δειλά για αποθέματα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να μην μείνουμε στα λόγια και μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Ελλάδα. Δεν εννοείται Ανατολική Μεσόγειος χωρίς την Ελλάδα και χωρίς τα κοιτάσματα νότια και δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να ξαναμπεί μέσα στην κουβέντα, να αποβάλουμε τις φοβίες που έχουμε, να δούμε, όπως τόνισα και πριν, ότι το φυσικό αέριο είναι συνεργός στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης και να επιταχύνουμε τις έρευνες. Η αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων, αν υποθέσουμε ότι είναι να ξεκινήσει, μήπως έχει να κάνει και με τις τιμές του πετρελαίου, δηλαδή μήπως οι υπάρχουσες τιμές του πετρελαίου δεν είναι αρκετά υψηλές, αν μπορώ να το πω έτσι, ώστε να είναι οικονομικά συμφέρουσα ή εξόριξη. Οι πετρελαϊκές εταιρείες και αυτές που κάνουν έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν κινούνται σε βραχυπρόθεσμη βάση. Οι τιμές οπωσδήποτε παίζουν σημασία, αλλά να σας θυμίσω ότι αυτές. Η όλη διαδικασία για τις έρευνες στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από χρόνια, όταν οι τιμές ήταν ακόμα πολύ πιο κάτω. Τώρα έχουν ανέβει, αύριο μπορεί να κατέβουν. Το θέμα είναι τι
κοιτάσματα μπορεί να υπάρχουν, ποια μπορούν να αξιοποιηθούν και πώς. Και το σημαντικό θέμα για την περιοχή είναι οι υποδομές. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη και νότια της Κρήτης και δυτικά δεν έχει υποδομές, δια τη στιγμή που θα υπάρξει φυσικό αέριο να μπορεί αυτό το αέριο να μεταφερθεί. Άρα θα πρέπει κανένας να δει το θέμα της ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων με την ανάγκη δημιουργίας υποδομών. Και αυτές έχουν ένα υψηλό κόστος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι εταιρείες καλά. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εφόσον ανακαλυφθούν και επιβεβαιωθούν σημαντικά κοιτάσματα, θα προχωρήσουν στις υποδομές, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να εξάγουν το αέριο και να το μεταφέρουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Πρόεδρε, κάτι τελευταίο από μένα. Πότε τελειώνει αυτή η ενεργειακή κρίση? Εννοείται πότε θα δούμε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν πολύ πριν το Μάρτιο-Απρίλιο του 2022. Περιμένουμε μία εκλογήκευση των τιμών μετά, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση, και παρακαλώ σημειώστε την προσωπική εκτίμηση, είναι ότι δεν θα επανέλθουμε σύντομα στα επίπεδα τιμών που είχαμε πέρσι ή αρχές φέτος.